Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν χτες Σάββατο για πολλές ώρες με καταρακτώδη βροχή στην δυτική και την κεντρική Πελοπόννησο που έφτασε και τα 200 χιλιοστά βροχής δημιούργησαν πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγεια και ισόγεια σπιτιών ενώ έπεσαν και σκεπές. Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν στη Μεγαλόπολη και την Τεγέα από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή. Η καταρακτώδης βροχή και το χαλάζι σε μέγεθος κάστανου σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους έχουν θέσει την περιοχή σε συναγερμό. Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο από Καλαμάτα προς Τρίπολη είχε πολλά προβλήματα. Στο ίδιο σημείο πριν τη σύραγγα Ραψωμάτη, σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξαν προβλήματα συσσόρευσης υδάτων και στην παλιά Εθνική Οδό Τρίπολης Μεγαλόπολης, αλλά και στην παλιά Εθνική Οδό Μεγαλόπολης Καλαμάτας μετά την έξοδο της Μεγαλόπολης. Το οδόστρωμα γέμισε λάσπες από το χώμα που έπεσε από το βουνό, ενώ υπήρξε και συσσόρευση υδάτων. Στη Μεγαλόπολη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε 12 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους, που εγκλωβίστηκαν σε ισόγεια σπιτιών στην πόλη και στο χωριό Περιβόλια. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι το ύψος του νερού έφτασε το 1 μέτρο μέσα σε ισόγειο σπιτιού στη Μεγαλόπολη. Στην Τεγέα, το βράδυ του Σαββάτου, υπερχείλησαν οι ποταμοί που διέρχονται από την περιοχή Δολιανή της Γαρεάτης, 40 πόταμος, καθώς και τα μικρότερα υδατορέματα. Και αφού έσπασαν τα προστατευτικά αναχώματα, χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού πλημμύρισαν αγρούς της περιοχής, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες. Ήταν το νερό πάρα πολύ δυνατό, πολλές ώρες βροχής, ώστε έσπασε το ποτάμι σε πολλά σημεία και δεν πρόλαβε να τραβήξουν ούτε καταβόθρες ούτε τίποτα που υπάρχουν στην περιοχή και το χωριό όλο ήταν σε μία να ατέλειω το ποτάμι. Οι καλλιέργειες, τα μπέλια που δεν πάθαν τόσο από τη βροχή, τα κατέστρεψε το χαλάζι. Οι πατάτες φύγανε από τη θέση τους, εξαφανίστηκαν τα χωράφια, δέντρα βγήκανε, δρόμοι κοπήκανε, όλοι οι αγροτικοί δρόμοι είναι σε μια κατάσταση σαν αυτή. Τίποτα, καταστραφήκαμε ολικώς. 100% καταστροφή. Τώρα θα δούμε, αν έρθουν από τον ΕΛΓΑ τι θα γίνει, δεν ξέρουμε. Εδώ με άλλους συναδέλφους που έχετε μιλήσει. Τίποτα, όλες οι παραγωγές είναι κατεστραμμένες. Απογοήτευση όλος ο κόσμος. Ο δρόμος εδώ αυτή τη στιγμή εχθές κύλαγε ένα μέτρο νερό. Τα αυτοκίνητα ήταν ένα πάνω στο άλλο, είχαν μαζευτεί όλα σωρό. Ελπίζουμε ότι θα βοηθηθεί ο κόσμος. Τι συνεργεία έχουν έρθει εδώ να κάνουν μια πρώτη αυτοψία? Τη βροχή. Ναι, από χθες. Τι έχει έρθει? Εντάξει, ήρθαν από το Δήμο, από την Πολιτική Προστασία, από την Περιφέρεια ήρθανε, αλλά πρέπει να γίνουν άμεσα να αποκατασταθούν οι ζημιές. Στην Τρίπολη, το βράδυ του Σαββάτου, υπερχείλησαν τα ρέματα του Αγίου Νικολάου, Αγίου Αθανασίου, περιοχής Γηπέδου Αστέρα και Οδού Τεγέας. Προβλήματα υπήρξαν και στην Καλαμάτα σε κεντρικούς δρόμους και σημειώθηκε και 2 ώρες διακοπή ρεύματος σε τμήματα της πόλης αλλά και στη Δυτική Μάνη. Σήμερα ο Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής απέστειλε αίτημα στην περιφέρεια Πελοποννήσου να κηρυχθούν οι δημοτικές ενότητες Τεγέας, Κορυθίου και Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρικών φαινομένων, διότι το μέγεθος των διατιθέμενων πόρων του Δήμου δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του μεγέθους των ζημιών. Δουλεύουμε όλο τον χρόνο και μέσα σε λίγες ώρες τα χάνουμε όλα. Υπάρχει πιθανότητα για δεύτερο κύμα βροχής? Από ό,τι λένε σήμερα ότι θα έχει. Εντάξει, αυτή η περίπτωση είχε γίνει πριν 40-45 χρόνια πάλι. Ελπίζουμε να μην έχουμε πάλι το ίδιο. Έχει μείνει κάτι να καταστρέψει ή τα έχει πάρει όλα η πρώτη? Τα έχει πάρει δυστυχώς όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια πρωτοφανής καταστροφή. Η περιοχή εδώ, η περιοχή της Αγίας είναι από τους τρεις πρώην καποδιστριακούς δήμους, τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Τρίπολης που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Έχει κόψει το ποτάμι του Δολιανίτης, εγώ θυμάμαι εδώ και 50 χρόνια, 3 φορές. Σήμερα το συγκεκριμένο ποτάμι έκοψε σε 3 σημεία. Δηλαδή αυτό που είχε συμβεί σε 50 χρόνια έγινε σε μια βραδιά μαζί και με τον ξεροπόταμο, το 40 πόταμο που έρχεται από το Μαυρίκι, ο οποίος δεν είχε κόψει σε αυτό το επίπεδο ποτέ και έκοψε χθες. Οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι ζημιές στις υποδομές καταρχήν. Από πού να αρχίσουμε? Τα δίκτυα ίδρυυσης, να πω ότι 2 τηλεοστάσια της ΔΕΙΑΤ είχαν βγει εκτός και δουλεύουν σήμερα υπηρεσίες από πρώην πρόεδρο αποκαταστήσεων. Να πούμε δίκτυα ηλεκτροδότησης, η μισή Τεγεία είναι χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Έχουμε ήδη σε επαφή από χθες το βράδυ και με τη ΔΕΗ και με τον ΟΤΕ. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε και το διευθυντή της ΔΕΗ, είναι όλοι σε κινητοποίηση.
Από χθες το βράδυ συμμετείχαμε μαζί με την πυροσβεστική και τις υπηρεσίες περιφέρειας στη διάσωση συμπατριωτών μας. Έτσι είχαμε τρεις τραγικές περιπτώσεις γαρέας, μαγούλας και ριζών, τουλάχιστον αυτές που ήμουν εγώ μπροστά και συμμετείχαμε, όπως και όλοι οι υπηρεσίες με τον τρόπο της ο καθένας, στο οδικό δίκτυο. Πολλές ζημιές στα γεφύρια σήμερα. Η ενέργεια του Δήμου από χθες το βράδυ ήταν ότι βγάλαμε τις τσάπες του Δήμου και τους αρμοδίους της πολιτικής προστασίας, αλλά όχι μόνο, όλοι οι αντίμαρχοι μας στον δρόμο και λοιπά. Αποφασίστηκε ομόφωνα η κήρυξη να προχωρήσει το αίτημα προς την περιφέρεια για την κήρυξη του Δήμου σε έκτακτη ανάγκη. Αποφασίστηκε επίσης να ζητηθεί από το στρατό υποστήριξη με μηχανήματα τις επόμενες μέρες για την προσπάθεια αποκατάστασης των πολλαπλών σημειών που έχουν προκληθεί. Θα ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, είτε περιφέρειες είτε αποκεντρωμένης, υποστήριξη από μηχανικούς να γίνουν τα αντίστοιχα τεχνικά συνεργεία τεχνικών, να ελέγξουν όλα τα ζητήματα των κοινόχρηστων χώρων, πρώτα δρόμων, γεφυριών, τυχείων κλπ. Και στη συνέχεια θα υπάρξει και παρέμβαση και προς κατοικίες. Εμείς σήμερα το πρωί ορίσαμε αντίστοιχα συνεργεία για το Δήμο Τρίπολης, για το Δήμο Κορυθίου και για το Δήμο Τεγίας με τους αντίστοιχους μηχανικούς που βλέπουμε βασικά τα κεντρικά σημεία του Δήμου, δρόμους, τυχεία, γεφύρια και δίκτυα. Που βλέπεις εδώ μέσα είναι ντομάτες. Ντομάτες με τα σίδερα όρθιες, ούτε σίδερα φέρνουν και τίποτα. Πιο κάτω είναι πατάτες, εκεί είναι άλλες ντομάτες. Είναι περίπου 1,5 μέτρο το νερό. Εδώ πρέπει να είναι γύρω τα 2 μέτρα. Εδώ πιο κάτω είναι πιο πολύ. Πιο πολύ από τα 2 μέτρα. Εδώ να έρθει ο κύριος Αποστόλου να δει, όχι να μου μιλάει στο πραγματικό κέντρο. Δηλαδή τώρα εγώ αυτά είναι ασφαλισμένα. Στο έλεγα, υποχρεωτικά τα έχουμε ασφαλίσει. Ούτε βλέπουμε και αποζημιώσεις. Ούτε έχουν τελειώσει. Καλά, αυτά είναι τα φρέσκα. Τα προηγούμενα που ήταν με τους πάγους δεν έχουν έρθει ακόμα να δούμε. Δεν έχουν τα μάξι να δείτε μέσα τα. Όλα έχουν καταστραφεί μέσα. Εκτός η πλημμύρα είναι από εδώ και πάντα όλο που το χαλάζει. Τελείωσε, δεν έχει μείνει τίποτα.